Αρχίζω Λοΐζου. Παπουλής μπαίνει στην περιοχή. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα από τον Καρίμ Ανσαριφάρντ. Στο 29 η Ομόνια παίρνει το προβάδισμα. Σε αυτή τη συνεργασία από τα δεξιά, ο Καρίμ Ανσαριφάρντ βγήκε από πίσω, βγήκε απέναντι από τον Μπέλετς, πλάσαρε εύστοχα για το 1-0. Και πάλι πώς πέρασε ο Παπουλής, θα λεγχθεί η φάση σίγουρα από το VAR για το αν υπάρχει offside ή όχι στον goal του Ανσαριφάρντ. Θα βγουν και οι γραμμές. Και εδώ η πολύ ωραία ενέργεια του Φώτη Παπουλή άφησε για τον Ανσαριφάρντ, ο οποίος με ένα τσίπημα πέρασε την μπάλα πάνω από τον Μπέλετς. Στο μεταξύ βλέπουμε και την γραμμή από το VAR, που βλέπουμε ότι καλύπτεται ο Ανσαριφάρντ. Ναι, Χρήστο, συνέχισε. Αυτό. Και αμέσως θα αφήσει για τον Λεάντρο, ο οποίος ψάχνει τον ποτέ. Μπαλιά δυνατή για τον Ασίς. Το πλασέ από τον Ασίς και η μπάλα γκολ. 1-1. Η Ομόνια που ισοφαρίζει με τον Ασίς. Εδώ ξανά η μπαλιά. Ο Καρλάο δεν μπορεί να ακολουθήσει. Ο Ασίς πλασάρει τον Χιώτη. Το 1-1. Ομόνια που θέλει να βγει μπροστά. Με τον Αζίζ να πιέζει τον Μιλάνοφ. Ο Μαρκάσα άλλαξε με τον Αζίζ. Ωραία τρίπλα του Μαρκάσα. Η σέντρα είναι εξαιρετική. Θα γίνει το 1-0 στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης από τον Ματ Ντάρβισσαϊαρ. Η Ομόνια στην πρώτη επιθετική της προσπάθεια ανοίγει το σκορ στο 9 με τον πρώτο σκόρερ της, τον Ματ Ντάρβισσαϊαρ, ο οποίος φάνηκε από την σέντρα του Μαρκάσα ότι ήταν εξαιρετική, ήταν μισό γκόλ η σέντρα του Μαρκάσα. Ο Άγγλος από εκείνο το σημείο δεν χαρίστηκε. Κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Βάτερμαν και η Ομόνια ανοίγει το σκορ στο 9. 1-0 μπροστά οι πράσινοι. Στην πρώτη επιθετική τους ενέργεια στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα και παίρνουν προβάδισμα. Το οποίο και θα ξαναδούμε. Ξεκίνησε από τον Μαρκάσα με τον Αζίζ. Ο αρχηγός της Ομόνιας έκανε μια εξαιρετική σέντρα, την οποία τέλειωσε ιδανικά ο Ματ Ντάρβισσαϊαρ για το 1-0. Ξανά και από άλλη κάμερα το γκολ με το οποίο η Ομόνια παίρνει προβάδισμα στο ντέρμπι. Φάουλ το οποίο εκτελεί ο Μπέζους. Με κάθετη ευκαιρία για την Ομόνια, το πλασέ μπάλα στα δίχτυα από τον Ανδρόνικο Κακουλή στο 11. Η Ομόνια προηγείται σε αυτή την φάση. Στημένη μπάλα με τον Μπέζους να κάνει κάθετη. Θα ελεγχθεί και φάση, νομίζω καλύπτεται βέβαια ο Κακουλής. Το τελείωμα από τον Κύπριο επιθετικό με το αριστερό. 1-0 λοιπόν η Ομόνια, ναι, κότς συνέχισε. Εδώ από το VAR επιβεβαιώνεται το ότι ο Κακουλής ήταν σε κανονική θέση. Πέρασε όμορφα την μπάλα στον Νικόλα τον Γεωργίου. Μαλέκος έμεινε πεσμένος στο έδαφος. Παλιά τον Χάρη τον Νικολάου, Χάρη Νικολάου, η καλή στιγμή και το 3-0 από τον Ράινερ Ράουφμαν. Διαστάσεις τριάμβου πλέον, αρχίζει να παίρνει εδώ το σκορ για την Ομόνια. 3-0 Ράινερ Ράουφμαν, και ο Γιαλούρης, είδατε την αντίδραση του Γιαλούρη που κοιτάει εκεί, και ο Ιόντ Σουάρτσοφ, ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ο Ιόντ Σουάρτσοφ. Στα 70 του χρόνια βλέπει ξανά, ξαναφέρνει το χαμόγελο για την ώρα στους οπαδούς της Ομόνιας με αυτό το 3-0. Ράινερ Ράουφμαν λοιπόν, 17ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, το 3-0. Τον αφήσει εκεί στη χέρι το συμπαίκτη του. Για πάλι κάμερα. Παλιά στον Χάρη τον Νικολάου που δεν ήταν σε θέση offside. Χάρη Νικολάου, πάλι λάθος από πλευράς άμυνας από εδώ. Δεν το συγχωράει ούτε αυτή τη φορά ο Ράινερ Ράουφμαν. Ξανά, για πάλι κάμερα, την μπάλα στο πλεκτό του Άντρου του Πετρίδη. Που βγήκε άστοχα, μάλλον άστοχη ήταν τελικά η έξοδος του, δεν μπόρεσε να βρει τον στόχο που ήταν η μπάλα. Βρήκε όμως το στόχο ο Ράινερ Ράουφμαν. Και πάλι κάμερα. Εντυπωσιακή κάλυψη σήμερα. Βλέπετε και ξαναβλέπετε
τις πιο σημαντικές φάσεις του παιχνιδιού.